Αυτή την ώρα, στην όρημη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθεί την εκπομπή «Πατέρων Γνώση και Διδαχή». Μια εκπομπή που έρχεται να καταθέσει λόγο αλήθειας και ζωής, λόγο ο οποίος να ενισχύσει και να ενθουσιάσει και να φωτίσει ταυτόχρονα τον δρόμο της προσωπικής μας πνευματικής ζωής, του προσωπικού μας πνευματικού αγώνα. Ενός αγώνα που ο καθένας μας κάνει και στην συγκεκριμένη και σημερινή μας εποχή, μια εποχή που πολλές φορές φαίνεται ότι είναι και είναι όντως τις περισσότερες φορές εναντίον της αλήθειας αλλά και της διαστροφής της ευαγγελικής πραγμάτωσης των εντολών του Κυρίου μας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την πραγματικότητα η χάρη του Θεού μου συνεχίζει να λειτουργεί, η χάρη του Θεού συνεχίζει να ενισχύει και να αυξάνει και τους καρπούς και το ενδιαφέρον των ανθρώπων αλλά και την αναζήτηση, έτσι ώστε όντως να μπορούμε κάποια στιγμή και να μπορούν οι άνθρωποι να γεύονται αυτήν την ομορφιά και την αλήθεια όπως πραγματικά ο Θεός άφησε παρακαταθήκη για όλους μας. Πολύτιμη εμπειρία πάντοτε σε αυτή την προσπάθειά μας είναι όσοι πριν από εμάς περπάτησαν, βάδισαν, βίωσαν και ταυτόχρονα εξέφρασαν αυτήν την αλήθεια και την ομορφιά της πνευματικής ζωής. Είναι οι πατέρες μας, οι παλαιότεροι και οι νεότεροι, καθώς μας αφήνουν και αυτοί υπόδειγμα αυτής της ομορφιάς της ζωής, αυτού του τρόπου του Θεοειδούς που ο ίδιος ο Κύριος μας άφησε. Με τον πατέρα Ιωάννη, τον πνευματικό της Ιεράς Μονής του Βάλαμου, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που είχαμε ξεκινήσει και που σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, καθώς παρακολουθούμε την διδασκαλία του πατρός Ιωάννου, ο οποίος γράφοντας τα πνευματικά του μεδιά, σημειώνει για αυτές τις αλήθειες της πνευματικής ζωής, διορθώνοντας καμιά φορά, προσπαθώντας όντως να αποτρέψει τα πνευματικά του παιδιά από την απελπισία ή από την απαισιοδοξία, αλλά και ταυτόχρονα χαιρόμενος για την πρόοδό τους. Πολύτιμη βοήθεια για όλα αυτά είναι το βιβλίο της Ιεράς Μονής Βιτουμά με τίτλο «Οι επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμου». Ας αφήσουμε όμως και σήμερα και ας αφαιθούμε στα όσα λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης λέει στα πνευματικά του παιδιά κατ' επέκταση σε όλους μας. 6 Δευτέρου 1955 η επιστολή την οποία γράφει. Μου γράφεις πως μερικές φορές την ώρα της προσευχής σε ταράζουν βλάσφημοι λογισμοί, κάποιες φορές τόσο ακάθαρτοι που ντρέπεσαι ακόμη και να κοιτάζεις τις εικόνες και δυσκολεύεσαι. Τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί μας, αλλά έχουν την προέλευσή τους στο σατανά, τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους. Μην τους δίνεις καθόλου σημασία, αλλά γύρισε τη σκέψη σου σε κάποιο εξωτερικό αντικείμενο. Ο υβριστής σατανάς προσπαθεί κάποιες φορές και την ώρα της Θείας Λειτουργίας να βλασφημίσει τον Κύριο, τη Θεία Κοινωνία και όλα τα Θεία. Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος είπε, ο υβριστής σατανάς μερικές φορές με τα δικά μας χείλη προσάγει κατάρες εναντίον μας και αλόκοτες βλασφημίες κατά του Θεού του ύψιστου. Και όσο Ιωάννης ο Καρθαγένης είπε, ο σατανάς υψώνει τη φωνή του εναντίον του Θεού, όχι μόνο πριν από το τέλος του κόσμου, όπως λέγει ο Δανιήλ, αλλά και τώρα δια των δικών μας λογισμών. Βλασφημούμε τον ουρανό και το Θεό, αφαιρούμε την τιμή από την κτήση του και από τα μυστήρια του Χριστού. Αυτός ο υβριστής πείραξε και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και να τον κάνει να πέσει σε γαστριμαργία, φιλοδοξία και υπερηφάνεια. Ο σατανάς βέβαια δεν γνώριζε το μυστήριο της θείας ενανθρωπίσεως, όμως για κάποιο λόγο κατάλαβε να του πει «Ιος ή του Θεού». Ο Κύριος του απάντησε «Είπα υγειο πίσω μου σατανά». Έτσι και εσύ να λες στο βλάσιμο πνεύμα «Φεύγα από κοντά μου, γνωρίζω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ακούω τη φωνή του και τον υπακούω σε όλα ό,τι διατάσσει στο Ιερό Ευαγγέλιο, ενώ εσένα που για την υπερηφάνειά σου είσαι για πάντα καταδικασμένο στην κόλαση, δεν υπακούω ό,τι και να λες. Ακόμη σου λέω, φεύγα από κοντά μου, σύ που είσαι εχθρός του κάθε καλού». Ο υβριστής σατανάς όλους τους πειράζει, αλλά περισσότερο υποφέρουν από βλάσιμους λογισμούς οι υπερήφανοι. Οι Άγιοι Πατέρες ταλαιπωρούνταν από τέτοιου είδους βλάσιμους λογισμούς και ούτε ήθελαν να γράψουν τίποτα για αυτούς. Όμως ως έμπειροι στην πνευματική ζωή
δεν ταραζόταν, επειδή ήξεραν καλά πως αίτιος της κάθε βλασφημίας είναι ο Σατανάς, λέγει λοιπόν στην επιστολή του ο πατήρ Ιωάννης. 15 Τρίτου 1955 η επόμενη επιστολή του, όσοι ο Εφραίμος Σύρος, λέει ο πατήρ Ιωάννης, προσευχόταν, δώρησέ μη του ουράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου. Ο Μέγας Πατήρ γνώριζε πολύ καλά και είχε πάντοτε στο νου του πόσο βαριά αμαρτία είναι η κατάκριση και πόσο μεγάλη αρετή το να μην κατακρίνει κανείς. Ο Κύριος είπε «Μη κρίνετε ή να μην κριθείτε, ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε». Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Όποιος κατακρίνει τους άλλους μοιάζει με τον Αντίχριστο επειδή αρπάζει την κρίση από το Θεό. Παραδείγματα σχετικά με την κατάκριση υπάρχουν αρκετά. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η κατάκριση. Όσιος Ισαάκ ο Θηβαίος, σε επίσκεψή του σε κάποιο κοινόβιο είδε έναν αδελφό να πέφτει στην αμαρτία και τον κατέκρινε. Όταν γύρισε στο κελί του, ο άγγελος τον εμπόδισε στην είσοδο και του είπε: «Ο Θεός με έστειλε σε σένα και μου είπε να σε ρωτήσω πού διατάσσεις να βάλουμε τον αδελφό που έπεσε και τον κατέκρινες». Ο γέροντας τρόμαξε και κατάλαβε πόσο μεγάλη αμαρτία είναι η κατάκριση. Έπεσε στα πόδια του αγγέλου και κλαίγοντας ζήτησε συγχώρεση. Ο άγγελος του είπε: «Ο Θεός σε συγχώρησε, αλλά πρόσεχε στο μέλλον να μην κατακρίνεις κανέναν πριν ο Θεός τον δικάσει». Αλλά εμείς οι αμαρτωλοί πόσο έχουμε συνηθίσει να κατακρίνουμε τους άλλους. Μας έγινε πραγματική συνήθεια και ούτε καν θυμόμαστε την εντολή του Θεού και τη βαρύτητα της αμαρτίας. Κατακρίνοντας πέφτουμε πάντοτε έξω, επειδή δεν γνωρίζουμε τις αιτίες της αμαρτίας. Βλέπουμε μόνο την αμαρτία του πλησίον, αλλά όχι τη μετάνοιά του. «Κύριε, δώσμη του ουράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου», καταλήγει στην επιστολή του αυτή ο πατήρ Ιωάννης, επισημένοντας, αγαπητοί ακροατές, για άλλη μια φορά, θα λέγαμε ίσως πράγματα καθημερινά που όμως, ενώ πολλές φορές πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο σημαντικά, όμως αποκαλύπτονται και φανερώνονται ότι με τον τρόπο αυτό καταργούν την χάρη του Θεού επάνω μας. Και ιδεχή συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλάει στη ψυχή μας, και συνεχίζουμε την σειρά μας των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, έχοντας και σήμερα ως πνευματικό μας διδάσκαλο και χειραγωγό στην προσπάθειά μας αυτή τον πνευματικό της σειράς Μονής Βάλαμο, τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος ζει τον περασμένο αιώνα και στην αλληλογραφία του που έχει με τα πνευματικά του παιδιά, τα πολλά πνευματικά του παιδιά,
Επισημαίνει λοιπόν όλα όσα αφορούν την αύξηση και την πρόοδο της πνευματικής ζωής. 24 Τρίτου 1955 η επιστολή στην οποία γράφει ο πατήρ Ιωάννης. Αύριο είναι η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσκομίζει το καλό μήνυμα στην Αϊπάρθενο Μαρία. Θαύμα των θαυμάτων. Ο αχώρητος Θεός και Δημιουργός πάσης κτήσεως χωρείται στην Παρθένο Μαρία. Περαγία Θεοτόκη σώσουν ημάς τους αμαρτωλούς. Πόσο ωραία η Υγεία μας Εκκλησία υπερυψώνει την Αϊπάρθενο Μαρία στα δοξαστικά της. Αυτά θα έπρεπε πάντοτε να τα ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή, επειδή αναφέρουν πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης και εικονίζουν την Παρθένο Μαρία. Ο Κύριος και η Βασίλισσα των Ουρανών ήθε να σε βοηθούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Πίστευε λοιπόν και ζήτα τη βοήθειά τους, προτρέπει ο πατήρ Ιωάννης, επισημένοντας λοιπόν αυτήν την ιδιαίτερη, θα λέγαμε έτσι, τιμή που αποδίδουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο. 24 Τετάρτου 1955 και διαβάζουμε και πάλι. Έλαβα την επιστολή σου. Ζητάς να σου γράψω για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ήδη προπολού σκέφτομαι να γράψω κάτι για το θέμα αυτό, ως ενθύμηση για τον εαυτό μου, αλλά πάντοτε έμενε ώσπου εσύ τώρα μου δίνεις την αφορμή. Αποτολμώ τη μεγάλη αυτή αποστολή και η ψυχή μου τρέμει. Πώς να γράψω για αυτό το μεγάλο μυστήριο, που και για τους αγγέλους είναι ακατάληπτο. Τέλος πάντων, με τη βοήθεια του Θεού θα γράψω ότι ο άνθρωπος με το περιορισμένο μυαλό του μπορεί να καταλάβει από το μεγάλο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Γράφω σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων, χωρίς να προσθέσω δικά μου σοφίσματα. Αλλά η καρδιά μου τρέμει, πως η Αγία Τριάς είναι ομοούσιος και αχώριστος, πως ο αχώρητος Υιός του Θεού χωρείται στην ανθρώπινη μήτρα της Αϊπαρθένου Μαρίας και λαμβάνει από αυτήν την ανθρώπινη φύση και το σώμα. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς αμαρτία. Έχει θεϊκή και ανθρώπινη θέληση, μόνο που η ανθρώπινη θέλησή του υποτάσσεται στη θεϊκή. Τρέμει η καρδιά μου. Πώς να συνεχίσω να γράφω για ένα τέτοιο μυστήριο? Ο Θεός είναι αόρατος και απρόσιτος. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να τον δουν. Αλλά στην εσπλαχνία του ο Κύριος κατεβαίνει προς το ανθρώπινο γένος και γίνεται άνθρωπος. Τι εξαίσιο θαύμα. Ο αχώρητος Θεός χωρείται στην Αϊπάρθενο και κατά τον νόμο της ανθρωπίνης φύσης γεννιέται ύστερα από 9 μήνες ως άνθρωπος με γέννηση ανώδυνη, επειδή η κοίηση δεν έγινε κατά τρόπο σαρκικό αλλά από το Άγιο Πνεύμα. Και το θείο βρέφος τοποθετείται στη φάτνη και τρέφεται με μητρικό γάλα, καθώς ο άνθρωπος το δε επαιδείον ύφξαν και κρατεού το πνεύμα τη πληρούμενον σοφίας και χάρις ειν επ' αυτό, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Μεγάλο θαύμα. Ζούσε, ανατρεφόταν και υποτασσόταν στον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, μέχρι ηλικίας 30 ετών. Ασκούσε το επάγγελμα του μαραγκού, πριώνιζε, έκοβε, ροκάνιζε και έκανε άλλες ξυλουργικές εργασίες. Όταν ήταν 12 χρονών, εξέπληξε με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις του τους Φαρισαίους στο ναό των Ιεροσολύμων. Τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε γι' αυτόν μέχρι το 30ο έτος της ηλικίας του, επειδή ο Θεός έκρυβε τη θεότητά του. Βάθος θείας σοφίας και ταπείνωσης. Και όταν έγινε 30 χρονών, το Άγιο Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο και κατοικούσε εκεί με τα θηρία. Ως άνθρωπος υπόφερε πείνα 40 ημέρες και πειραζόταν από τον Σατανά. 3,5 χρόνια βάδιζε διδάσκοντας το ανθρώπινο γένος όπως ο ίδιος ήθελε. Ενεργούσε ως Θεός και ως άνθρωπος, ταξιδεύοντας μαζί με τους μαθητές του στη βάρκα. Κοιμόταν ως άνθρωπος όταν σηκώθηκε η τρικυμία και η βάρκα άρχιζε να γεμίζει με νερό. Τρομαγμένοι μαθητές του τον ξύπνησαν «επιστάτα, απολύμεθα». Και τότε ο Κύριος νουθέτησε τα κύματα και τον άνεμο ως Θεός. Όταν πήγε στον τάφο του νεκρού Λαζάρου, έκλαψε ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός τον ανέστησε λέγοντας τον πεθαμένο που ήδη μύριζε «Λάζαρε, δεύρω έξω». Ως άνθρωπος οδηπορούσε, κουραζόταν, έτρωγε. Όπως λοιπόν γράφει ο πατήρ Ιωάννης και συνεχίζει, «Έπινε λοιπόν και έκλαιγε, ως Θεός όμως έκανε θαύματα». Και μάλιστα θαύματα τα οποία
εξέπληξε. Αρρώστους λοιπόν έκανε καλά και νεκρούς ανάστενε. Οι σπουδαγμένοι Φαρισαίοι που γνώριζαν απ' έξω τις Άγιες Γραφές, αλλά δεν ζούσαν σύμφωνα με τον νόμο, δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αλήθεια. Έδειχναν το λυτρωτή του κόσμου στο κάθε του βήμα και τόσο μεγάλωσε η ορκή τους, ώστε λοιπόν τον σταύρωσαν τον Κύριό μας. Έλεγαν λοιπόν πως ιατρεύει τους αρρώστους, ανασταίνει τους νεκρούς και κάνει άλλα θαύματα με δαιμονική ενέργεια. Και ως άνθρωπος ο Κύριος το υπόφερε όλο αυτό για τη δική μας σωτηρία. Θαυμαστή η ταπείνωση του Υιού του ανθρώπου. Ανέβηκε στο γαϊδουράκι ως άνθρωπος και όταν έτσι με μεγαλοπρέπεια πλησίαζε τα Ιεροσόλυμα, ο λαός άπλωσε τα ρούχα του στο δρόμο και φώναζε δυνατά με χαρά. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου. Ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Ύστερα από το μεγαλοπρεπή ερχομό του στα Ιεροσόλυμα, ο Κύριος θέσπισε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακόμη και ο Ιούδας μετάλαβε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και σωτήρωση μόνη Ιησού Χριστού. Ως άνθρωπος ο Κύριος στεναχωριόταν και τον κυρίευσε μεγάλη αγωνία. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου και προσευχόταν. Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Και η γραφή συνεχίζει. Εγένε το δέο υδρός αυτού, ως οι θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες επί την γην. Ως άνθρωπος υπέμεινε χλεβασμούς, ραπίσματα στα μάγουλα, χτυπήματα στο κεφάλι, ακόμη και τον στεφάνωσαν με αγκά την Στεφάνη, το αίμα κύλησε στα ρούχα του και οι στρατιώτες τον κορίδευαν. Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τελικά οι Φαρισαίοι παρέλαβαν τον Κύριο, τον δημιουργό του σύμπαντος και όλες τις κτήσεις και κάρφωσαν το άχραντο σώμα του στο σταυρό. Κύριε, συγχώρησε με τον ταλέπορο για την τόλμη μου να περιγράψω τα τίμια πάθη σου. Δεν γράφω τούτο με επιστημονικό τρόπο εφόσον δεν φίτησα σε σχολεία, αλλά όπως αισθάνομαι δανείστηκα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ιερή Ιστορία». Η Σταύρωση ήταν η πιο τρομακτική από όλες τις τιμωρίες. Περίχει όλα όσα στην εκτέλεση και στο θάνατο προξενούν περισσότερο πόνο. Λιποθυμιά, σπασμούς, εξάντληση, τρεμούλα, κάψιμο στις πληγές και όλα τούτα μαζί συγχρόνως και στο μεγαλύτερο βαθμό χωρίς όμως να χάνονται οι αισθήσεις. Κρεμασμένος στο σταυρό αισθάνεται με την παραμικρή κίνηση οδυνηρό πόνο στις ερεθισμένες πληγές του, που όλο και περισσότερο ανοίγουν. Οι αρτηρίες στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα σπάζουν από την πίεση του αίματος. Ο ανυπόφορος πυρετός και μια φλέγουσα δίψα αυξάνουν τις οδύνες. Όλοι μαζί οι πόνοι αυτοί είναι τόσο οδυνηροί που οι σταυροθέτες ως μεγαλύτερη χάρη ζητούν την αφαίρεση της ζωής τους. Κύριε, ελέησον. Και όλα αυτά τα τρομερά βάσανα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός υπόφερε ως άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Μεγάλο θαύμα. Άνθρωπε, δεν συντρίβεται η πέτρινη καρδιά σου όταν συλλογίζεσαι τα πάθη του Κυρίου. Τώρα εκπλήρωσα την παράκλησή σου και σου έγραψα εν συντομία. Σε συμβουλεύω να διαβάζεις καθημερινά το Άγιο Ευαγγέλιο, αν δεν ευκαιρείς να διαβάζεις ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Διάβασε έστω και μερικούς στίχους.
και διδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Και συνεχίζουμε με τις παρακαταθήκες του πατρός Ιωάννου, του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμο, ο οποίος στην αλληλογραφία που έχει διασωθεί και που την βρήκαμε στην έκδοση του βιβλίου με τίτλο «Οι επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής Βάλαμο από την Ιερά Μονή Βιτουμά», παρακολουθούμε τα όσα στα πνευματικά του παιδιά γράφει, λέγει για την πνευματική ζωή, για τον αγώνα λοιπόν τον πνευματικό, για την καρποφορία που έρχεται όταν ο κάθενας από εμάς στέκεται λοιπόν με επίγνωση, με χαρά, ζητώντας πάντοτε το έλεος του Θεού να έρχεται και να επισκιάζει κάθε του δραστηριότητα. Λίγο πριν ακούσαμε πόσο απλά και καρδιακά μιλά για τον Θεάνθρωπο Χριστό, πώς μιλά για την γέννησή του, για το πάθος του και την Ανάστασή του, για όλη τη Θεία Οικονομία που τελικά ήταν ένα έργο σωτηρίας για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, αλλά για όλους μας ταυτόχρονα, για τον κάθε ένα από εμάς. Ξέρετε, ο Θεός δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δίνει κάθε φορά αυτό που οι άνθρωποι πολύ χαρακτηριστικά λένε, να δίνει το αίμα της καρδιάς του, γιατί αγαπά όλους μας. Αυτό το αίμα της καρδιάς του, το οποίο γίνεται καθημερινά μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και με το οποίο ο άνθρωπος γίνεται με τον Θεό ένα. Συνεχίζουμε λοιπόν στα λίγα λεπτά που ακόμη έχουμε για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία. 7/5/1955 η επιστολή του. «Έλαβα την επιστολή σου», γράφει ο πατήρ Ιωάννης, «και τα κατάλαβα όλα. Μη στεναχωριέσαι και λυπάσαι τόσο πολύ, γιατί έτυχε να υψώσεις τη φωνή σου στο πρόσωπο που μου γράφεις. Είναι ανθρώπινο. Και από την άλλη μεριά, η πτώση αυτή μας οδηγεί στην ταπείνωση και στην αυτογνωσία. Βλέπεις πόσο ασθενείς είμαστε. Φύσηξε ο αντίθετος άνεμος και αμέσως η υπομονή τελείωσε. Είναι πολύ δύσκολο να κατοικεί κανείς με άλλον και να διατηρεί την ομόνοια όταν το φρονήμα και οι χαρακτήρες διαφέρουν, αλλά για να υπάρχει ειρήνη πρέπει να γίνει προσπάθεια και από τις δύο πλευρές». Διάβασα λοιπόν από τον γεροντικό το εξής περιστατικό. Δύο γέροντες έμειναν μαζί στην αρχή, ο ένας ρώτησε τον άλλον: «Πώς με βλέπεις?» «Σαν άγγελο», απάντησε εκείνος. Μετά από λίγο καιρό επανέλαβε την ερώτησή του: «Τώρα πώς με βλέπεις?» «Σαν το διάβολο. Και ο κάθε λόγος σου με χτυπάει σαν καρφί». «Δεν σου διηγήθηκα τούτο για να σε δικαιολογήσω, αλλά για να μην χάνεις το θάρρος όταν λόγω της ασθενείας μας κάτι συμβαίνει. Όσιος μου εσείς», είπε, «η δύναμη εκείνου που επιθυμεί την αρετή βρίσκεται στο ότι δεν μικροψυχεί όταν τύχει να πέσει, αλλά ξανασυνεχίζει την πορεία του. Το να μην πέφτει κανείς είναι ιδίωμα που ανήκει μόνο στους αγγέλους». Μεγάλες αλήθειες, αγαπητοί ακροατές. Πώς βλέπουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε? Τους ανθρώπους που είναι επιλογές της καρδιάς μας? Πώς αισθανόμαστε κι εμείς όταν δεν περνάει από το μυαλό μας ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτό το οποίο κάποιες φορές μας δυσκολεύει και μας χαλάει να είμαστε εμείς στη θέση του? Και πώς αφήνουμε όντως στους άλλους τη δυνατότητα να μπορούν να μετανοούν και ταυτόχρονα και εμείς να μάθουμε να συγχωρούμε? 6/8/1955, επόμενη επιστολή του πατρός Ιωάννου. «Έλαβα λοιπόν την επιστολή σου και σου απαντώ αμέσως. Σε όλα τα ασαφή ζητήματα έχει ως κανόνα να καταφεύγεις στις συμβουλές των Θεοφωτίστων Πατέρων. Αν μπροστά σου υπάρχουν δυο κακά, διάλεξε το μικρότερο, αν δυο καλά, το μεγαλύτερο. Πρώτα βέβαια πρέπει να προσευχηθείς για να σου δώσει ο Κύριος σύνεση». Η δηλία του θανάτου ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Ο θάνατος δεν είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό και η φύση μας και το φοβάται και το αποστρέφεται. Ο Άγιος Ηλίας, ο Πρεσβύτερος, λέγει: «Τίποτε άλλο δεν είναι πιο φοβερό από τη μνήμη του θανάτου, ούτε πιο θαυμάσιο από τη μνήμη του Θεού». Τέτοιος Άγιος άνθρωπος και πάλι φοβόταν το θάνατο. Πολλοί λένε: «Δεν φοβάμαι το θάνατο. Είμαι έτοιμος να πεθάνω και τούτη τη στιγμή». Αυτές είναι βλιαρίες. Όταν αισθάνεται κανείς το θάνατο να πλησιάζει, τότε ξυπνάει και ο φόβος.
Πατήρ Ιωάννης της Κροσάντης έγραφε για τις εμπειρίες του με την καρδιά, όχι με τη διάνοια μόνο. Γι' αυτό και τα λόγια του πέφτουν στην καρδιά σαν κατάπλασμα πάνω στην πληγή. «Εγώ λόγω των αμαρτιών μου», γράφει ο πατήρ Ιωάννης, «δεν αξιώθηκα να τον συναντήσω. Πάντοτε όμως ακούω με ευχαρίστηση όταν εκείνοι που τον είδαν διηγούνται γι' αυτόν». Και με αυτή λοιπόν την επιστολή του, ο πατήρ Ιωάννης μας φέρνει στο τέλος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας, αγαπητοί ακροατές, να ανανεώσουμε και πάλι τη δυνατότητα να ξαναείμαστε μαζί στην προσεχή μας συνάντηση, με την ελπίδα ο Άγιος Θεός να φωτίζει την συνείδησή μας για να μπορούμε να επιτελούμε πάντοτε όλα όσα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να